Καθημερινά Λόγια του Θεού. Πώς ο Θεός καθορίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου και το πρότυπο με το οποίο καθορίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου. Προτού φτάσεις σε κάποια από τις απόψεις σου ή σε ένα από τα συμπεράσματά σου, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τη στάση του Θεού απέναντί σου. Τι σκέφτεται ο Θεός και στη συνέχεια να αποφασίσεις για το αν η σκέψη σου είναι σωστή ή όχι. Ο Θεός δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ μονάδες χρόνου προκειμένου να καθορίσει το αποτέλεσμα ενός ανθρώπου, ούτε και έχει χρησιμοποιήσει ποτέ την ποσότητα των δεινών που υπέστη κάποιος για να καθορίσει το αποτέλεσμά του. Τότε τι χρησιμοποιεί ο Θεός ως πρότυπο για τον καθορισμό του αποτελέσματος του ανθρώπου? Προκειμένου να καθορίσει το αποτέλεσμα ενός ατόμου, κάνει χρήση χρονικών μονάδων. Τούτο συμβαδίζει περισσότερο με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Και υπάρχουν και εκείνα τα άτομα που βλέπετε συχνά. Εκείνοι που κάποια στιγμή αφιέρωσαν πολλά, δαπάνησαν πολλά, πλήρωσαν πολλά, υπέφεραν πολλά. Αυτοί είναι αυτοί που κατά την άποψή σας μπορούν να σωθούν από το Θεό. Όλα αυτά που δείχνουν οι εν λόγω άνθρωποι, όλα όσα βιώνουν, αποτελούν ακριβώς την αντίληψη της ανθρωπότητας για το πρότυπο με το οποίο ο Θεός καθορίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου. Ανεξάρτητα από ό,τι πιστεύετε, δεν θα αναφέρω ένα προς ένα τα παραδείγματα αυτά. Εν ολίγης, εφόσον δεν αποτελεί πρότυπο της ίδιας της σκέψης του Θεού, τότε προέρχεται από τη φαντασία του ανθρώπου και είναι όλο προσωπική του αντίληψη. Ποια είναι η συνέπεια της τυφλής επιμονής στην ατομική σου αντίληψη και φαντασία? Προφανώς, η συνέπεια δεν μπορεί να είναι άλλη από την απόρριψή σου από το Θεό. Τούτο οφείλεται στο ότι συνεχώς κομπάζεις για τα προσόντα σου ενώπιον του Θεού, τον ανταγωνίζεσαι και διαφωνείς μαζί Του και δεν προσπαθείς να κατανοήσεις πραγματικά τη σκέψη Του, ούτε προσπαθείς να κατανοήσεις τις προθέσεις και τη στάση Του απέναντι στην ανθρωπότητα. Συνεχίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο, αποδίδεις ύψιστες τιμές στον εαυτό σου, όχι στο Θεό. Πιστεύεις στον εαυτό σου, όχι στο Θεό. Ο Θεός δεν θέλει αυτόν τον άνθρωπο και δεν πρόκειται να σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Εάν μπορείς να αφήσεις την άποψη αυτή και στη συνέχεια να διορθώσεις τις λανθασμένες απόψεις του παρελθόντος, αν μπορείς να προχωράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, αν από εδώ και στο εξής αρχίσεις να πράττεις το δρόμο του σεβασμού προς το Θεό και της αποφυγής του κακού, αν καταφέρεις να τιμάς το Θεό ως τον σπουδαιότερο από όλα τα πράγματα, μη χρησιμοποιείς τις προσωπικές σου ιδιοτροπίες, απόψεις ή πεποιθήσεις για να ορίσεις τον εαυτό σου ή το Θεό. Και ανταυτού, αναζητάς τις προθέσεις του Θεού από κάθε άποψη, επιτυγχάνεις συνειδητοποίηση και κατανόηση της στάσης του Θεού απέναντι στην ανθρωπότητα, και χρησιμοποιείς το πρότυπο του Θεού για να τον ικανοποιήσεις. Θα ήταν υπέροχο. Διότι σημαίνει ότι πρόκειται να ξεκινήσεις να βαδίζεις το δρόμο του σεβασμού προς το Θεό και της αποφυγής του κακού. Αφού ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι, τις ιδέες και τις απόψεις τους ως πρότυπο για να καθορίσει το αποτέλεσμα του ανθρώπου, τότε τι πρότυπο χρησιμοποιεί? Ο Θεός χρησιμοποιεί δοκιμασίες προκειμένου να καθορίσει το αποτέλεσμα του ανθρώπου. Υπάρχουν δύο πρότυπα για τη χρήση δοκιμασιών για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος του ανθρώπου. Το πρώτο είναι ο αριθμός των δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλονται οι άνθρωποι, και το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα των ανθρώπων στις εν λόγω δοκιμασίες.
Οι δύο αυτοί δείκτες καθορίζουν το αποτέλεσμα του ανθρώπου. Τώρα θα επεξεργαστούμε τα δύο αυτά πρότυπα. Πρώτα απ' όλα, όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια δοκιμασία από το Θεό, ο Θεός θα σου δώσει να καταλάβεις ξεκάθαρα ότι τούτο είναι το χέρι του Θεού πάνω σου και ότι ο Θεός έχει οργανώσει την περίσταση αυτή για εσένα. Όταν το ανάστημά σου είναι ανώριμο, ο Θεός θα οργανώσει δοκιμασίες προκειμένου να σε δοκιμάσει. Οι δοκιμασίες αυτές θα αντιστοιχούν στο ανάστημά σου, σε αυτό που είσαι ικανός να κατανοήσεις και σε αυτό που είσαι ικανός να αντέξεις. Ποιο μέρος σου να δοκιμάσεις? Δοκίμασε τη στάση σου απέναντι στο Θεό. Είναι τόσο σημαντική η στάση αυτή? Φυσικά και είναι. Ιδιαιτέρως σημαντική, μάλιστα. Επειδή η συγκεκριμένη στάση του ανθρώπου είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός, είναι και το πιο σημαντικό πράγμα σε ό,τι τον αφορά. Διαφορετικά, ο Θεός δεν θα σπαταλούσε τις προσπάθειές του στους ανθρώπους, ασχολούμενος με τέτοια έργα. Μέσω των δοκιμασιών αυτών, ο Θεός επιθυμεί να δει τη στάση σου απέναντί του. Θέλει να δει αν και κατά πόσο βρίσκεσαι στο σωστό μονοπάτι και επιθυμεί να δει αν και κατά πόσο σέβεσαι το Θεό και αποφεύγεις το κακό. Επομένως, ανεξάρτητα από το αν καταλαβαίνεις πολύ ή λίγο την αλήθεια τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα έρθεις και πάλι αντιμέτωπος με τη δοκιμασία του Θεού και ανάλογα με οποιαδήποτε αύξηση του ποσοστού της αλήθειας που κατανοείς, ο Θεός θα συνεχίσει να οργανώνει αντίστοιχες δοκιμασίες για εσένα. Όταν βρίσκεσαι εκ νέου αντιμέτωπος με μια δοκιμασία, ο Θεός θέλει να δει αν και κατά πόσο η άποψη, οι ιδέες και η στάση σου προς το Θεό υπέστησαν εντωμεταξύ κάποια εξέλιξη. Κάποιοι λένε, γιατί ο Θεός θέλει πάντα να βλέπει τη στάση των ανθρώπων? Δεν έχει δει ο Θεός πώς κάνουν την αλήθεια πράξη? Γιατί εξακολουθεί να θέλει να δει τη στάση των ανθρώπων? Τούτο αποτελεί μέγιστη ανοησία. Από τη στιγμή που ο Θεός προχωρά κατά αυτόν τον τρόπο, τότε και οι προθέσεις Του πρέπει να βρίσκονται εκεί. Ο Θεός πάντα παρατηρεί τους ανθρώπους από κοντά, παρακολουθώντας κάθε λέξη και πράξη τους, κάθε ενέργεια και κίνησή τους, ακόμα και κάθε σκέψη και ιδέα τους. Όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους, οι καλές τους πράξεις, τα λάθη, οι παραβάσεις τους, ακόμα και οι εξεγέρσεις και οι προδοσίες τους, ο Θεός τα καταγράφει όλα ως αποδεικτικά στοιχεία για τον καθορισμό του αποτελέσματός τους. Καθώς το έργο του Θεού χτίζεται βήμα-βήμα, εσύ ακούς ολοένα και περισσότερη αλήθεια. Λαμβάνεις ολοένα και περισσότερα θετικά πράγματα και θετικές πληροφορίες, καθώς και την πραγματικότητα της αλήθειας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι απαιτήσεις του Θεού από εσένα θα αυξηθούν και εκείνες. Την ίδια στιγμή, ο Θεός θα οργανώσει σκληρότερες δοκιμασίες για εσένα. Στόχος του είναι να εξετάσει εάν και κατά πόσο η στάση σου προς το Θεό έχει εντωμεταξύ καταστεί ωριμότερη. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής, η άποψη που ο Θεός απαιτεί από εσένα συμβαδίζει με την κατανόησή σου για την πραγματικότητα της αλήθειας. Καθώς το ανάστημά σου βαθμιαία θα καθίσταται υψηλότερο, το πρότυπο που ο Θεός απαιτεί από εσένα θα αυξηθεί και αυτό σταδιακά. Όταν είσαι ανώριμος, ο Θεός σου δίνει πολύ χαμηλό πρότυπο. Όταν το ανάστημά σου καταστεί λίγο υψηλότερο, το πρότυπο που θα σου δώσει ο Θεός
θα είναι και αυτό λίγο πιο υψηλό. Ποια θα είναι όμως η συμπεριφορά του Θεού, αφού θα έχεις κατανοήσει ολόκληρη την αλήθεια? Ο Θεός θα σου δώσει να αντιμετωπίσεις ακόμη πιο σοβαρές δοκιμασίες. Μεταξύ των δοκιμασιών αυτών, εκείνο που ο Θεός θέλει να αποκτήσει, αυτό που θέλει να δει, είναι η βαθύτερη γνώση σου για το Θεό και ο αληθινός σεβασμός σου. Τη δεδομένη στιγμή, οι απαιτήσεις του Θεού από εσένα θα είναι υψηλότερες και στριφνότερες από ό,τι όταν το ανάστημά σου ήταν πιο ανώριμο. Όταν ο Θεός δίνει στους ανθρώπους δοκιμασίες, τι είδους πραγματικότητα θέλει ο Θεός να δημιουργήσει? Ο Θεός ζητά συνεχώς από τους ανθρώπους να του δώσουν την καρδιά τους. Μερικοί άνθρωποι θα πούν, πώς γίνεται να δώσει κάποιος την καρδιά του? Εκτελώ το καθήκον μου. Εγκατέλειψα το σπίτι και το βιοπορισμό μου. Δαπάνησα για το Θεό. Δεν είναι αυτά όλα παραδείγματα του ότι δίνω την καρδιά μου στο Θεό? Πώς αλλιώς θα μπορούσα να δώσω την καρδιά μου στο Θεό? Θα μπορούσε να είναι ότι αυτά δεν είναι παραδείγματα για να δώσω την καρδιά μου στο Θεό? Τι ακριβώς απαιτεί ο Θεός? Η απαίτησή του είναι πολύ απλή. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν ήδη δώσει την καρδιά τους στο Θεό, σε διάφορους βαθμούς και σε διάφορα στάδια των δοκιμασιών τους. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν δίνει ποτέ την καρδιά της στο Θεό. Όταν ο Θεός σου δίνει μια δοκιμασία, βλέπει κατά πόσο η καρδιά σου είναι με το Θεό, με τη σάρκα ή με το σατανά. Όταν ο Θεός σου δίνει μια δοκιμασία, βλέπει εάν και κατά πόσο βρίσκεσαι απέναντί του ή εάν καταλαμβάνεις μια θέση συμβατή με Αυτόν, και βλέπει αν η καρδιά σου βρίσκεται στην ίδια πλευρά με εκείνον. Όταν είσαι ανώριμος και αντιμετωπίζεις δοκιμασίες, η αυτοπεποίθησή σου είναι πολύ χαμηλή και δεν γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να ικανοποιήσεις τις προθέσεις του Θεού, επειδή διαθέτεις περιορισμένη κατανόηση της αλήθειας. Παρόλα αυτά, εσύ μπορείς ακόμα να προσεύχεσαι πραγματικά και ειλικρινά στο Θεό. Να είσαι πρόθυμος να του δώσεις την καρδιά σου, να τον καταστήσεις ηγεμόνα σου και να είσαι πρόθυμος να του προσφέρεις τα πράγματα που πιστεύεις ότι είναι τα πλέον πολύτιμα για εσένα. Αυτό σημαίνει να έχεις δώσει κιόλας την καρδιά σου στο Θεό. Καθώς θα ακούς ολοένα και περισσότερα κηρύγματα και θα κατανοείς ολοένα και περισσότερη αλήθεια, το ανάστημά σου θα οριμάζει και αυτό σταδιακά. Το πρότυπο που ο Θεός απαιτεί από εσένα τη δεδομένη στιγμή δεν είναι το ίδιο με αυτό τον καιρό που ήσουν ανώριμος. Απαιτεί υψηλότερο πρότυπο από εκείνο. Όταν η καρδιά του ανθρώπου δίνεται σταδιακά στο Θεό, πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να πλησιάσει το Θεό, η καρδιά του τον σέβεται ολοένα και περισσότερο. Ο Θεός θέλει το είδος αυτό της καρδιάς. Όταν ο Θεός θέλει να αποκτήσει την καρδιά κάποιου, θα του δώσει πολλές δοκιμασίες. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω δοκιμασιών, αν ο Θεός δεν αποκτήσει την καρδιά αυτού του προσώπου, ούτε και διακρίνει αν αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια στάση. Δηλαδή, δεν βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πράγματα ή συμπεριφέρεται με τρόπο που να σέβεται το Θεό, ούτε και βλέπει από το πρόσωπο αυτό κάποια στάση και αποφασιστικότητα που αποφεύγει το κακό. Αν είναι έτσι, τότε έπειτα από πολυάριθμες δοκιμασίες, η υπομονή του Θεού προς αυτό το άτομο θα αποσυρθεί. Και εκείνος δεν πρόκειται να ανεχθεί πλέον το συγκεκριμένο άτομο. Δεν θα του δώσει πλέον άλλες δοκιμασίες και δεν θα εργαστεί πλέον πάνω του. Τι σημαίνει αυτό για το αποτέλεσμα του εν λόγω ανθρώπου?
σημαίνει ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Είναι πιθανόν αυτό το άτομο να μην έχει διαπράξει κάποιο κακό. Είναι επίσης πιθανό να μην έχει κάνει τίποτα που να διακόπτει ή να διαταράζει. Είναι ακόμα πιθανό να μην έχει αντισταθεί ανοιχτά στο Θεό. Ωστόσο, η καρδιά του ατόμου αυτού είναι κρυμμένη από το Θεό. Ποτέ δεν είχε ξεκάθαρη στάση και άποψη προς το Θεό. Και ο Θεός δεν μπορεί να δει ξεκάθαρα αν η καρδιά του έχει δοθεί σε Αυτόν. Ούτε μπορεί να δει ξεκάθαρα αν ο άνθρωπος αυτός αναζητά το σεβασμό προς το Θεό και την αποφυγή του κακού. Ο Θεός δεν έχει πλέον υπομονή για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν πρόκειται να πληρώσει πλέον κανένα τίμημα. Δεν θα εκτείνει πλέον έλεος και δεν θα εργαστεί πλέον πάνω σε αυτούς. Η ζωή της πίστης του εν λόγω ανθρώπου στο Θεό έχει ήδη τελειώσει. Τούτο συμβαίνει επειδή ο Θεός δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε σε καμία από τις πολλές δοκιμασίες που έδωσε στο πρόσωπο αυτό. Έτσι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στους οποίους δεν είδα ποτέ τη διαφώτιση και φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Πώς είναι δυνατόν να το δούμε αυτό? Αυτού του είδους ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύει εδώ και πολλά χρόνια στο Θεό και επιφανειακά να έχει υπάρξει πολύ δραστήριος. Έχει διαβάσει πολλά βιβλία, χειρίστηκε πολλές υποθέσεις, γέμισε πάνω από 10 σημειωματάρια με σημειώσεις και κατέστη αυθεντία σε πολλά δόγματα και κανόνες. Ωστόσο, ο άνθρωπος αυτός ποτέ δεν έχει ορατή ανάπτυξη και άποψη απέναντι στο Θεό, ούτε και ξεκάθαρη στάση. Δηλαδή, δεν μπορείς να δεις την καρδιά αυτού του ατόμου. Η καρδιά του είναι πάντοτε τυλιγμένη, σφραγισμένη. Είναι σφραγισμένη απέναντι στο Θεό. Οπότε ο Θεός δεν έχει δει την αληθινή καρδιά αυτού του ατόμου. Δεν έχει δει τον αληθινό σεβασμό του προς το Θεό. Και ακόμη περισσότερο, δεν έχει δει τον άνθρωπο αυτόν να βαδίζει στο δρόμο του. Εάν ο Θεός δεν έχει κερδίσει ως τώρα τον άνθρωπο αυτόν, μπορεί να τον κερδίσει στο μέλλον? Όχι. Ο Θεός θα συνεχίσει να πιέζει για πράγματα που δεν μπορούν να αποκτηθούν? Όχι. Ποια είναι λοιπόν η παρούσα στάση του Θεού προς αυτούς τους ανθρώπους? Τους απορρίπτει, ούτε καν τους λαμβάνει υπόψη. Δεν τους λαμβάνει υπόψη. Ο Θεός δεν λαμβάνει υπόψη τον άνθρωπο αυτόν. Τον απορρίπτει. Απομνημονεύσατε τα λόγια αυτά πολύ γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια. Φαίνεται ότι κατανοήσατε όσα ακούσατε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που όταν αρχίζουν να ακολουθούν το Θεό είναι ανώριμοι και αδαείς. Δεν κατανοούν τις προθέσεις του Θεού. Ούτε γνωρίζουν τι σημαίνει πίστη στο Θεό, υιοθετώντας έτσι έναν ανθρώπινο και λανθασμένο τρόπο πίστης στο Θεό, ακολουθίας του Θεού. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με κάποια δοκιμασία, δεν έχει επίγνωση του γεγονότος και είναι μουδιασμένος στην καθοδήγηση και τη διαφώτιση από το Θεό. Δεν γνωρίζει τι σημαίνει να δώσει την καρδιά του στο Θεό και τι σημαίνει να παραμείνει σταθερός κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο αυτόν ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής του επιτρέπει να κατανοήσει τι σημαίνει δοκιμασία από το Θεό και τις προθέσεις του. Μετά, ο εν λόγω άνθρωπος πρέπει να παρουσιάσει την άποψή του. Όσον αφορά τους ανθρώπους που βρίσκονται στο συγκεκριμένο στάδιο, ο Θεός περιμένει. Όσον αφορά εκείνους τους ανθρώπους
που διαθέτουν κάποιες απόψεις κι όμως εξακολουθούν να αμφιταλαντεύονται, που θέλουν να δώσουν την καρδιά τους στο Θεό, αλλά δεν έχουν συμφιλειωθεί με την ιδέα να το πράξουν, που ενώ έχουν κάνει ορισμένες βασικές αλήθειες πράξη, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποια σοβαρή δοκιμασία, την αποφεύγουν και θέλουν να εγκαταλείψουν. Ποια είναι άραγε η στάση του Θεού απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους? Ο Θεός έχει ακόμα λίγες προσδοκίες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη στάση και τις επιδόσεις τους. Πώς αντιδρά ο Θεός αν οι άνθρωποι δεν είναι αρκετά ενεργητικοί ώστε να σημειώσουν πρόοδο? Τα παρατά. Τούτο οφείλεται στο ότι προτού σε εγκαταλείψει ο Θεός, έχεις ήδη εγκαταλείψει τον εαυτό σου. Οπότε δεν μπορείς να κατηγορείς το Θεό που πράττει το ίδιο. Έτσι δεν είναι? Είναι δίκαιο αυτό? Ναι.